Με τη χάρη του Κυρίου μας, αδέλφια μου, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 905. Σελίδα 905 είναι το κατά Λουκά Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4, δέλτα κεφάλαιο και 42 εδάφιο. Σελίδα λοιπόν 905, κατά Λουκά Ευαγγέλιο, δέλτα κεφάλαιο, 42 εδάφιο. Και ότε έγινε η μέρα, εξελθώνει πήγε εις έρημον τόπο και οι όχλοι εζήτουν αυτόν και ήλθωνε ως σε αυτού. Και εκράτουν αυτόν δια να μην αναχωρήσει από αυτόν. Ο δε είπε προς αυτούς ότι και εις τας άλλας πόλης πρέπει να ευαγγελίσω τη βασιλεία του Θεού, επειδή εις τούτο είμαι απεσταλμένος και εκήρυτεν εν τες συναγωγές της Γαλιλαίας. Ενώ δε ο όχλος συνέφλιβε αυτόν δια να ακούει το λόγο του Θεού, αυτός ίστατο πλησίον της λίμνης Γενισαρέτ και είδε δύο πλοία ιστάμενα παρά τη λίμνη, ιδέα αλληλής από βάντες από αυτόν εξέπλυναν τα δίκτυα. Εμβάς δε εις εν των πλοίων, το οποίο ήταν του Σίμωνος, παρεκάλεσε αυτόν να απομακρύνει αυτό λίγον από της γης. Και καθίσας εδίδασκε εκ του πλοίου τους όχλους. Καθώς δε έπαυσε λαλών, είπε προς τον Σίμωνα, «Επανάγαγε το πλοίον εις τα βαθέα και ρίψατε τα δίκτυα ημώδια να οψαλεύσετε». Και αποκρυφής ο Σίμων είπε προς αυτόν, «Διδάσκαλε, διόλης της νυκτός κοπιάσατες δεν επιάσαμεν ουδέν, αλλά όμως επί το λόγο σου θέλω ρίψει το δίκτυον». Και αφού έκαμον αυτόν, συνέκλεισεν πλήθος πολύ χθίων και διεσχίζεται το δίκτυον αυτόν, και έκαμον νεύμα εις τους συντρόφους τους εν το άλλο πλοίο δια να έλθωσι να βοηθήσωσιν αυτός. Και ήλθον και γέμισαν αμφότερα τα πλοία, ώστε ευηθίζοντο. Ειδών δε ο Σίμων Πέτρος προσέπεσε προς τα γόνατα του Ιησού λέγον, «Έξελθε απ' εμού, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, Κύριε». Επειδή έκπληξης κατέβαλεν αυτόν και πάντα στους μεταυτού, δια την άγραν των ηχθείων την οποίαν συνέλαβον. Ομοίως δε και τον Ιάκωβον και Ιωάννη τους Υιούς του Ζεβεδαίου, ήτινες ήσαν σύντροφοι του Σίμωνος και είπε προς τον Σίμωνα ο Ιησούς, «Μη φοβού, από του νυν ανθρώπους θέλεις αγρεύει». Και αφού έφεραν τα πλοία επί της γης, αφήσαντες άπαντα, οικολούθησαν αυτόν. Αμήν. Ο Ιησούς μας αδελφοί κήρυτε τη βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό απεστάλλει, αυτός ήταν ο σκοπός του και αυτό είναι και το μυστήριο στο γεγραμμένο Λόγο του Θεού. Ότι ακόμα και ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, δεν ήλθε να πει τα δικά του, αλλά αυτά τα οποία ο Πατέρας έδωκε εις Αυτόν. Απομακρυνότανε σε έρημο τόπο, γιατί ήθελε ιδιαίτερη ώρα με τον Πατέρα. Ήθελε ιδιαίτερη ώρα προσευχής. Ήθελε ιδιαίτερη ώρα την οποία, αδελφοί, την τιμούσε και το έκαμε πάντοτε, και αυτό για να διδάξει εμάς πως πρέπει να είμαστε επί της γης. Και ενώ ο όχλος, λέει, το συνέφλιβε, γιατί ακόμα και σε έρημο τόπο που πήγαινε ο Ιησούς μας, ο όχλος πάντοτε τον επιζητούσε, τον ήθελε. Και βλέπετε, αδελφοί, ότι τα πρόβατα, τα αιμά, ακούωσε τη φωνή μου και με ακολουθούν. Ο λόγος του Κυρίου, αδελφοί, δίνει ειρήνη στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος αναζητά τη φωνή του πλάστη του. Αναζητά τη φωνή του δημιουργού του. Και όταν τη βρει, δεν θέλει να την αφήσει. Ο άνθρωπος, βεβαίως, ο οποίος πραγματικά έχει δίψα για το θέλημα του Θεού. Και ενώ ο όχλος, μας λέει ο λόγος του Θεού, τον συνέφλιβε, έφτασε εκεί στη λίμνη Γενισαρέτ και είδε δύο πλοία στην άκρη, τα οποία μόλις είχαν τελειώσει το ψάρεμα και οι ψαράδες ξεπλένανε τα δίχτυα τους, τα ετοιμάζανε για την επόμενη μέρα. Και εκείνη τη στιγμή ο Ιησούς μπαίνει μέσα στο πλοίο του Σίμωνος, του Πέτρου, και από εκεί, μέσα από το πλοίο, αδελφοί, δίδασκε τους όχλους. Βλέπετε, αδελφοί, ότι η διδασκαλία του Λόγου του Θεού γίνεται από παντού, αρκεί ο άνθρωπος να έχει την αποστολή του και υπακοή στο Λόγο του Κυρίου. Και μέσα από το πλοίο
Ο Σίμων ήταν δίπλα και ξέπλαινε τα δίχτυα του και ο Ιησούς εκείρηται. Ακόμα δεν έχει ακολουθήσει ο Σίμων τον Ιησού. Τον έχει ακούσει. Έχει ακούσει τη διδασκαλία του, έχει ακούσει το κηρυγμά του, τον έχει ακούσει να μιλάει, αλλά ακόμα δεν έχει ζήσει σαν μαθητής του Ιησού Χριστού. Παρατηρεί. Παρατηρεί ακόμα ο Σίμων. Και αφού τελείωσε το κήρυγμά του ο Ιησούς, του λέει τώρα Σίμων, πάρε το πλοίο και ξαναπήγαινε το στα βαθιά και ρίξε τα δίκτυα σου να ψαρέψεις. Και μ' αρέσει η καρδιά του Σίμωνα, αδερφοί. Η καρδιά του Πέτρου. Εκφράζει την ανησυχία του, αλλά όχι με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να διστάσει να εκτελέσει το λόγο του Χριστού. Εκφράζει την αδυναμία του, λέγοντάς του, Κύριε, είμαι αδύνατος να καταλάβω αυτό που μου ζητάς. Είναι αδύνατον αυτό που μου ζητάς. Όλη τη νύχτα ψαρεύαμε και εμείς σαν έμπειροι ψαράδες και επαγγελματίες ξέρουμε ότι τη νύχτα βγαίνουμε για ψάρεμα. Δεν βγαίνουμε την ημέρα που είναι το φως επάνω και τα ψάρια δεν πάνε να φάνε. Έχω λογική σε αυτό που κάνω. Έχω μέθοδο στη δουλειά μου. Έχω μέθοδο στο πώς πρέπει να κάνω τα πράγματα στη ζωή μου. Τα ξέρω, τα δουλεύω χρόνια, είμαι έμπειρος. Έχω τα εργαλεία μου. Από πού τώρα ήλθες εσύ διδάσκαλε και μου λες πάρε το πλοίο που το γνωρίζεις, πάρε τα δίχτυα που μόλις τα ξέπλυνες, άσε την εμπειρία σου που είσαι τόσα χρόνια ψαράς και πάρε το πλοίο μέρα μεσημέρι, πήγαινε το βαθιά και ρίξε τα δίχτυα σου να ψαρέψεις. Άμα ήμουν ψαράς εγώ, αδελφοί, στη θέση του Σίμωνα, δεν ξέρω αν θα πήγαινα. Ή αν έρθει κάποιος την ώρα που κάνω τη δουλειά μου, την οποία την ξέρω πάρα πολύ καλά. Μαθηματικά είναι, με μαθηματική ακρίβεια τα ξέρω, έχουν λογική, έχουν μέθοδο, έχουν συγκεκριμένο τρόπο με την οποία πρέπει να γίνει. Αν έρθει κάποιος και μου πει τώρα, άσε αυτά τη μέθοδό σου, άσε τη γνώση σου, τις σπουδές σου, την εμπειρία σου και κάνει κάτι άλλο. Θα του πω, κάτσε να μάθεις πρώτα και μετά έλα να μου πεις πώς πρέπει να κάνω τη δουλειά μου. Αλλά η καρδιά του Πέτρου, αδελφοί, ευτυχώς δεν είναι σαν τη δική μου. Και δεν είναι σαν τη δική σου. Γιατί στον καθένα μας, αν ερχόταν ο Ιησούς, που ακόμα δεν τον έχουμε γνωρίσει σαν Ιησού, το μόνο που ακούμε είναι το Λόγο. Και μας πει, άσε τη δουλειά σου όπως την κάνεις, αν είσαι χτίστης, μην χτίζεις έτσι, χτίσε αλλιώς. Αν είσαι υδραυλικός, μην φτιάχνεις σωλήνες έτσι, κάτους αλλιώς. Αν είσαι μπογιατζής, μην βάφεις με το πινέλο, βάψε με κάτι άλλο. Στον οποιονδήποτε έμπειρο επαγγελματία, αν έρθει κάποιος και μας πει κάντο αλλιώς, θα χαμογελάσουμε, εξαρτάται από το χαρακτήρα μας, το πώς θα του πούμε, άσε μας τώρα. Κοίτα τη δουλειά σου. Εξαρτάται από το χαρακτήρα σου. Άλλος είναι ευγενής, θα του πει, θα μάθεις, σιγά σιγά. Άλλος είναι αγενής, άσε μας άνθρωπέ μου. Εξαρτάται στον άνθρωπο. Ο Σίμων όμως, ο οποίος άκουσε το Λόγο του Θεού, εκφράζει την αντίθεσή του, αλλά όχι για να αποδοκιμάσει το Λόγο του Ιησού. Του λέει, διδάσκαλε, όλη τη νύχτα κοπιάσαμε και δεν πιάσαμε τίποτα. Όμως, επί το Λόγο σου θα ρίξω τα δίχτυα. Αυτό θέλει, αδελφοί, ο Χριστός από όλους μας σήμερα. Έχω ακούσει, αδελφοί, πάρα πολλά πράγματα.
Ο Κύριος με βάφτισε με Πνεύμα Άγιο την πρώτη μέρα που μπήκα στην Εκκλησία και η ζωή μου ήταν ένα χάλι. Άρα δεν χρειάζεται να αλλάξω τίποτα. Τι λες? Το ότι σε ελέησε ο Θεός δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αλλάξεις τη ζωή σου. Όταν ο Κύριος με επισκέφτηκε, ακόμα κάπνιζα. Άρα δεν χρειάζεται να κόψω το τσιγάρο. Τι λες? Το ότι σε ελέησε ο Θεός δεν σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξεις τη ζωή σου. Με βάφτισε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο και ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν ήμουν γονατιστός, αλλά δεν χρειάζεται να γονατίσω. Τι λες? Αδελφοί, ο Λόγος του Θεού μας εδόθηκε για να τον εκτελέσουμε. Όχι για να τον κρίνουμε. Είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, αυτό το μήνυμα σήμερα να το καταλάβουμε, γιατί θα αλλάξει όλη μας τη ζωή. Όλη μας τη ζωή. Θα αλλάξει τον τρόπο που ζούμε. Τον τρόπο που μας ευωδώνει ο Θεός. Τον τρόπο που θα ενεργεί ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Τον τρόπο και την ευλογία του Θεού στον καθέναν από εμάς προσωπικά. Σε σένα και σε μένα. Πρέπει, αδελφοί, το μήνυμα του Θεού να το πάρουμε με απλότητα μέσα στη ζωή μας. Όπως ακριβώς το πήρε ο Σίμων Πέτρος. Ακόμα σκεφτείτε ότι ο Σίμων δεν ήταν ακόμα μαθητής του Χριστού. Τη στιγμή που διαβάζουμε εδώ, ακόμα ο Σίμων δεν είναι μαθητής του Χριστού. Είναι ένας ψαράς, ο οποίος πλένει τα δίχτυα του. Δεν τον έχει ακολουθήσει ακόμα. Αλλά υπακούει στη φωνή αυτού του άπειρου διδασκάλου. Και πράγματι, παίρνει το πλοίο, το πάει στα βαθιά, ρίχνει το δίχτυ και ξαφνικά, αδερφοί, γίνεται κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στη ζωή του ξανά. Τα δίχτυα, λέει, γεμίσαν τόσο πολύ που φωνάξαν τους συντρόφους από το άλλο πλοίο και ακόμα και τα δύο πλοία βυθιζόντουσαν από το πλήθος των ψαριών. Και λέει ο Λόγος του Θεού: «Δοκιμάσατε με», λέγει Κύριος, «και εγώ θα ανοίξω τους καταράκτες του ουρανού και θα εκχαίω την ευλογία μου επάνω σας, ώστε να μην έχετε τόπο να τη βάλετε». Αυτό στον Πέτρο έγινε ακριβώς. Και βυθιζόντουσαν τα πλοία. Και πράγματι, αδελφοί, δύο πλοία μέρα μεσημέρι, γεμάτα ψάρια, γυρνάνε πίσω, και όταν είδε ο Σίμων Πέτρος αυτό που συνέβη, προσέπεσε, λέει, προς τα γόνατα του Ιησού. Φανταστείτε τη σκηνή, αδερφοί. Έναν Πέτρο να πέφτει στα γόνατα του Ιησού. «Εξελθέ απ' εμού, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, Κύριε». Αυτό θα συμβεί, αδελφοί, στη ζωή μας όταν αρχίσουμε και υπακούμε στο Λόγο του Κυρίου ακριβώς. Θα βλέπουμε την ευλογία του Θεού να έρχεται και με την ευλογία του Θεού θα συνειδητοποιούμε το πόσο ανάξιοι είμαστε να απολαμβάνουμε αυτή την ευλογία. «Έξελθε απ' εμού, Κύριε, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Αδελφοί, είμαστε σήμερα έτοιμοι να ακούσουμε αυτό που ο Κύριος έχει να μας πει? Και θα το πάω λίγο πιο μπροστά. Είμαστε έτοιμοι να εκτελέσουμε το Λόγο του ακριβώς? Αν μου πει ο Κύριος, άσε αυτά που ξέρεις και κάνε αυτά που σου λέω. Πιο απλά. Σε μια νοικοκυρά, μην κάνεις το φαγητό έτσι, κάντο αλλιώς. Μα τι λες, 40 χρόνια έτσι το μαγειρεύω.
όταν μιλήσαμε για τον Κύριο στη γιαγιά μου, αδερφή, και κατάλαβε ότι αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού είναι αληθινά, και αφού δεν είχε τίποτα πλέον άλλο να φέρει αντιμέτωπο στο Λόγο του Θεού, τι επιχείρημα είπε, λέτε? Έτσι τα βρήκα, έτσι θα τα κρατήσω. Μήπως, αδελφοί, κινδυνεύουμε κι εμείς να βρεθούμε στην ίδια σκέψη και στην ίδια ανταπόκριση απέναντι στο Θεό? Έτσι τα βρήκα, έτσι θα τα κρατήσω. Έτσι θα μείνεις. Έτσι θα μείνεις. Και ο Πέτρος, αν δεν έκανε αυτό που του είπε ο Ιησούς, ψάρια θα ψάρευε ακόμα και κάθε βράδυ, και θα έβγαινε κανένα δύο κιλά, τρία, και δεν θα καταλάβαινε και ποτέ ότι ήταν αμαρτωλός. Γιατί ο αυτός που εκτελεί το Λόγο του Θεού καταλαβαίνει την αμαρτία του. Καταλαβαίνει το λάθος του. Καταλαβαίνει πόσο Άγιος είναι ο Θεός και πόσο ανάξιος είναι αυτός. Πού? Στην εκτέλεση του έργου του Θεού. Επειδή κατέλαβε έκπληξη σε αυτόν και πάντα στους μεταυτών για την άγρα των ηχθείων την οποίαν συνέλαβον. Και το ίδιο συνέβηκε και στον Ιάκωβο και στον Ιωάννη, τους γιους του Ζεβεδαίου. Και τότε, αδελφοί, αφού κατάλαβαν την αναξιότητά τους, αφού κατάλαβαν ότι μόνο η εκτέλεση του Λόγου του Θεού θα φέρει ευλογία στη ζωή τους, τους λέγει ο Ιησούς: «Μη φοβάσαι, Σίμων, από τώρα ανθρώπους θα ψαρεύεις». Τι φοβερός που είναι ο Λόγος του Θεού, αδελφοί. Πώς ο Λόγος του Θεού αλλάζει τα πράγματα στη ζωή μας, αρκεί να τον ακολουθήσουμε. Αρκεί να τον ακολουθήσουμε. Και αφού έφεραν τα πλοία επί της γης, φέρανε τα πλοία πίσω, άφησαν τα πάντα και ακολούθησαν τον Ιησού. Τι φοβερό που είναι το έργο του Θεού, αδελφοί. Τι καλός που είναι ο Θεός μας. Τι καλός που είναι ο Ιησούς. Πόσο ευλογία έχει ετοιμασμένη για τον κάθε έναν από εμάς όταν αποφασίσουμε να κάνουμε το θέλημά του ακριβώς. Αδελφοί, δεν ακολουθούμε ανθρώπους. Δεν ακολουθήσαμε εκκλησίες. Δεν ακολουθήσαμε φωνές. Ακολουθήσαμε το Λόγο του Θεού. Αλλά ακολουθήσαμε το Λόγο του Θεού ακριβώς. Στίχο επί στίχο. Διδασκαλία επί διδασκαλία. Ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί. Δεν ακολουθήσαμε φωνές που λέγανε: «Τι λέει εδώ ο Λόγος του Θεού? Α, η γυναίκα πρέπει να προσεύγεται και να φοράει μαντήλι για τους αγγέλους. Α, δεν μας αρέσει, χράτς, έξω». Αλλά τι είπαμε? «Κύριε, δεν το καταλαβαίνω, αλλά στο όνομά σου θέλω να το κάνω. Γιατί θέλω να με ευλογήσεις. Δεν το καταλαβαίνω, Κύριε, αλλά βοήθησέ με, σε παρακαλώ. Το θέλω, θέλω το Λόγο σου». Λέει ο Κύριος, θρησκεία είναι να είσαι με τη χείρα και το ορφανό εν τη θλίψη αυτών. Δεν το καταλαβαίνω, Κύριε, αλλά επειδή το γράφεις, θα το κάνω. Και εκεί, την ώρα που θα το εκτελείς, θα νιώθεις την παρουσία του Θεού να έρχεται μέσα σου. Και θα βλέπεις ότι τα άδεια δίχτυα που πέταξες επί το Λόγο του Κυρίου, ο Κύριος σου τα γεμίζει. Θα βλέπεις ότι ενώ εκτελείς το Λόγο του Θεού, καθώς δεν τον καταλαβαίνεις, θα συνειδητοποιείς ότι εκεί ο Κύριος σε ευλογεί. Η βασιλεία του θα γεμίζει την καρδιά σου. Η παρουσία του θα γεμίζει το σπίτι σου, τη ζωή σου, το σώμα σου. Θα φεύγει η θλίψη και θα γεμίζεις χαρά. Μα γιατί? Επειδή έκανα κάτι μικρό? Ναι, γι' αυτό. Μην αγνοείτε την ημέρα των μικρών πραγμάτων, λέει ο Λόγος του Θεού. Μην αγνοείτε το Λόγο μου. Μην αγνοείς τη φωνή μου, αφού την ακούς. Μην την αγνοείς. Εκεί εγώ θα σε ευλογήσω.
όταν αποφασίσεις, αδελφέ μου και αδελφή μου, να εκτελέσεις ακριβώς το Λόγο του Θεού το εγγεγραμμένο, θα δεις πράγματα που δεν έχεις φανταστεί. Θα δεις τη ζωή σου να αλλάζει. Την οικογένειά σου να ενώνεται. Θα δεις πράγματα τα οποία τα θεωρούσες γκρεμισμένα. Κάποιος να έρχεται να τα οικοδομεί. Γιατί τα ερείπια σου, εγώ θέλω αν οικοδομήσει, λέγει Κύριος. Όταν εσύ βάλεις εν την καρδία σου την εκτέλεση του θελήματός μου, εγώ θα σε οικοδομώ. Εγώ θα σε στηρίζω. Εγώ θα σε οδηγώ. Και η ζωή σου θα είναι ένα φως εις τον κόσμο, λέγει το Πνεύμα του Κυρίου. Προχώρα. Προχώρα. Αδελφοί, αυτός είναι ο Λόγος του Θεού. Αυτός είναι ο Λόγος του Θεού. Μη διστάζεις να τον εκτελέσεις. Μη φοβηθείς να τον εκτελέσεις. Μη φοβηθείς να πεις αμήν, Κύριε. Μη φοβηθείς να ρίξεις τα δίχτυα σου, έστω κι αν είναι μέρα μεσημέρι. Μη διστάζεις να κάνεις το γεγραμμένο Λόγο του Θεού, έστω κι αν δεν τον καταλαβαίνεις. Μετά θα πέσεις στα γόνατα του Ιησού και θα πεις, έξελθε απέ μου, Κύριε, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Μετά θα καταλάβεις ότι όταν εκτελείς το Λόγο του Κυρίου, Αυτός θα σε ευλογεί. Μετά. Και πολλά πράγματα, αδελφοί, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, στην πνευματική μας ζωή τα κάναμε τυφλά. Χωρίς να ξέρουμε τι πρόκειται να έρθει. Χωρίς να γνωρίζουμε τι πρόκειται να έρθει. Όταν έπρεπε να βγούμε μέσα από την όμορφη βολική μας ζώνη, μέσα από τα τείχη μας, μέσα από τα σηματοπλέγματά μας που ήμασταν περιφραγμένοι και περνάγαμε καλά και ασφαλείς και όλα ήταν καλά μέχρι τότε. Όλα όμορφα μέχρι τότε. Και ο Αβραάμ, ξέρετε τι ωραία που πέρναγε με την οικογένειά του εκεί στην Ούρ των Χαλδαίων. Τέλεια με την οικογένειά του. Μέχρι που μια μέρα ήρθε ο Θεός και του λέει, έξελθε. Εκ της γης σου και εκ της οικογένειάς σου και πήγαινε στη γη την οποία εγώ θα σου φανερώσω. Μα Κύριε, εγώ εδώ γεννήθηκα, εδώ οι γονείς μου, τα αδέρφια μου, ο Θάρα, ο πατέρας μου εδώ, τα αδέρφια μου, όλα καλά. Κουβέντα. Σηκώθηκε και ξέρετε τι έκανε. Εξήλθε εκ της γης του και της οικογένειάς του και πήγε εις τη γη την οποία του εφανέρωσε ο Θεός. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αδερφοί. Εκτέλεσε ακριβώς αυτό που άκουσε. Ούτε κάτι παραπάνω, ούτε κάτι λιγότερο. Του είπε πήγαινε να θυσιάσεις το γιο σου. Δεν πήρε τον Ισμαήλ. Όχι και τον Ισαάκ. Τον Ισμαήλ, Κύριε. Όχι. Τον Ισαάκ. Του είπε ο Θεός θα πάρεις το γιο σου, τον οποίον αγαπάς, το γιο σου που εγώ σου χάρισα, που σου χάρισα. Πήρε τον Ισαάκ και ανέβηκε πάνω στο όρος Μοριά και την ώρα που ήταν με το μαχαίρι, τον σταμάτησε ο Θεός. Τώρα κατάλαβα ότι εσύ είσαι πιστός στο λόγο μου. Έβλεπε ο Αβραάμ, αδελφοί, ότι ο Θεός επρόκειτο να τον σταματήσει την ώρα που ήταν με το μαχαίρι. Όχι. Έβλεπε ο Αβραάμ ότι έρχεται μία πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Ποιος του το φανέρωσε? Είχε το Ευαγγέλιο, είχε τον Απόστολο Παύλο, είχε τον Απόστολο Πέτρο? Όχι. Είχε τον Κύριο και τον ακολουθούσε και τον υπάκουε ακριβώς. Και γι' αυτό δεν έχτισε ποτέ δικό του σπίτι. Σε σκηνές έμενε. Γιατί περίμενε την πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο ίδιος ο Θεός. Ποιος του τα φανέρωσε αυτά? Μήπως πήγαινε στην εκκλησία? Όχι. Είχε
άμεση επικοινωνία με τον Θεό. Εμείς αδελφοί σήμερα έχουμε τα πάντα. Έχουμε το Λόγο του Κυρίου. Έχουμε την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Έχουμε το Ευαγγέλιο. Έχουμε τους Αποστόλους. Κι όμως, παρόλα αυτά, ακόμα δυσκολευόμαστε να εκτελέσουμε το γεγραμμένο Λόγο του Θεού. Ακόμα διαβάζουμε τα εδάφια, αδελφοί, και διαλέγουμε ποια να εκτελέσουμε. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Κρατάω αυτό, πετάω εκείνο. Κάτσε να το φέρω λίγο πιο κοντά αυτό. Όπως μας αρέσει και όπως μας βολεύει. Αδελφοί, δεν είναι όπως μας αρέσει και όπως μας βολεύει. Ο Λόγος του Θεού είναι συγκεκριμένος, είναι Άγιος, είναι δίκαιος και ο άνθρωπος που θα τον εκτελέσει θα απολαύσει τις επαγγελίες του ουρανού. Θα απολαύσει τη δύναμη του Ιησού Χριστού. Μετά θα βιάζομαι να βρω τα γόνατα του Ιησού μου, να πέσω και να του πω, Κύριε, εξελθάτε μου, γιατί εσύ είσαι τόσο καλός και εγώ είμαι τόσο αμαρτωλός και όμως ακόμα με δέχεσαι και με αγαπάς. Αδελφοί μου, ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Πολλές αποφάσεις έχουμε πάρει στη ζωή μας. Σήμερα να πάρουμε αυτή την απόφαση. Να εκτελέσουμε το θέλημα του Κυρίου μας ακριβώς. Μη βασιζόμαστε στην εμπειρία μας, την πνευματική, την ηλικιακή, το ότι έχω 50 χρόνια, 40 χρόνια, 30 χρόνια. Δεν έχουν καμία σχέση τα χρόνια, αδέρφια μου. Αυτό που έχει σχέση και έχει σημασία στην πνευματική μας ζωή είναι η υπακοή στο Λόγο του Θεού. Και τίποτε άλλο. Ακριβώς. Ήθε, αδέρφια μου, ο Λόγος του Κυρίου να εκπληρώνεται κατά πάντα μέσα στη ζωή μας και ήθε και εμείς, αδέρφια μου, να τον εκτελούμε ακριβώς μέσα στη ζωή μας για να απολαμβάνουμε καιρούς αναψυχής από τις παρουσίες του Κυρίου μας. Αμήν.